Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαιοι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού πολιτεύμαν. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου Σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών Σου, πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως Σου των Αγίων. Αμήν. Κατήχηση σε εβδόμη προς φωτιζομένους. Και το θέμα μας είναι για τον Θεό Πατέρα. Πάνω στο πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα. Και λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Πιστεύουμε λοιπόν εις έναν Θεό Πατέρα που είναι ανεξιχνίαστος και ανεκδιήγητος, τον οποίον δεν είδε ποτέ κανένας άνθρωπος. Μονάχα ο μονογενής Υιός μας τον εφανέρωσε, όπως λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ον ανθρώπων μεν ουδή σε όρακεν, ο μονογενής δε μόνος εξηγήσατο. Εκείνος δηλαδή που μας φανέρωσε τον Θεό Πατέρα είναι ο Χριστός. Διότι, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εκείνος που είναι σταλμένος από τον Θεό, αυτός έχει δει τον Θεό. Ο γάρ ον εκ του Θεού, αυτός εώρακε τον Θεό. Ου το πρόσωπον, αυτού του Θεού το πρόσωπον, οι άγγελοι διαπαντός βλέπουσιν εν της ουρανής. Και αυτό το Θεού το πρόσωπο το βλέπουν ακατάπαυστα οι άγγελοι στον ουρανό και τα βλέπουν καθένας ανάλογα κατά την πνευματική του κατάσταση. Η πλήρης όμως και καθαρή θεωρία του Θεού Πατέρα επιφυλάσσεται στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Επειδή λοιπόν το έφερε ο Λόγος και επειδή μου ξαναήρθαν στο νου αυτά που πριν από λίγο είπαμε, με τα οποία ο Θεός ονομάστηκε Πατέρας των ανθρώπων, μένω έκπληκτος μπροστά στην αγνωμοσύνη των ανθρώπων, διότι ο μεν Θεός από την άφατη φιλανθρωπία Του καταδέχτηκε να ονομαστεί Πατέρας των ανθρώπων και ονομάστηκε έτσι δικαιωματικά, θα λέγαμε. Δεν είναι ένα ψηλό όνομα, ένα απλό όνομα που πήρε ο Θεός, θα λέγαμε αυθαίρετα, αλλά δικαιωματικά έχει αυτό το όνομα, ότι είναι Πατέρας, διότι αυτός είναι που μας έφτιαξε, αυτός μας δημιούργησε και αυτός και μας ανέπλασε και μας αναδημιούργησε διά του Χριστού και εν Αγίω Πνεύματι. Εκείνος βρίσκεται στον ουρανό και είναι Πατέρας αυτών που βρίσκονται στη γη. Εκείνος που δημιούργησε τους αιώνας, αυτών που ζουν στα πλαίσια του χρόνου. Εκείνος που κρατάει στην παλάμη του τη γη, αυτών που μοιάζουν με τις ακρίδες της γης. Ενώ λοιπόν αυτός έχει μια άπειρη τελειότητα, μια άπειρη δύναμη, μια άπειρη σοφία, καταδέχεται να ονομαστεί Πατέρας ημών που είμαστε σαν τις ακρίδες της γης. Είμαστε ασήμαντοι. Ουσιαστικά ένα τίποτα είμαστε μπροστά στον Θεό. Και όμως ο Θεός καταδέχεται να ονομάζεται Πατέρας μας. Και ενώ ο άνθρωπος, αφού εγκατέλειψε τον εν ουράνιο Πατέρα, είπε στο ξύλο «Εσύ είσαι Πατέρας μου».
και στο λιθάρι εσύ με γέννησες, έγινε δωρολάτρης δηλαδή, και γι' αυτό νομίζω το λόγο λέει ο ψαλμοδός στην ανθρωπότητα και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, τον πατέρα που διάλεξες σύμφωνα με τη διαστραμμένη θέλησή σου και τον έκανε δικό σου για να σε οδηγήσει στην καταστροφή. Δηλαδή πρέπει να ξεχάσουμε αυτό που θεωρούμε πατέρα. Οι άνθρωποι θεώρησαν πατέρα τους τα άψυχα είδωλα, τα ξύλα και τις πέτρες. Και γι' αυτό λέει ο ψαλμοδός στην ανθρωπότητα, ξέχασέ το, δεν είναι αυτός ο πατέρας σου. Ο αληθινός πατέρας σου είναι ουράνιος πατέρας. Και όχι μονάχα ξύλα και πέτρες θέλησαν κάποιοι να ονομάσουν πατέρα τους, αλλά και τον ίδιο τον Σατανά τον ονόμασαν πατέρα τους. Τον Σατανά ο οποίος θανατώνει την ψυχή. Γι' αυτό είπε ο Θεός αυτούς με ελεκτικό τρόπο, εσείς πράττετε τα έργα του πατέρα σας. Το είπε στους Εβραίους, οι οποίοι του είπαν ότι έχουμε πατέρα τον Αβραάμ, και τους είπε ότι δεν έχετε πατέρα τον Αβραάμ, γιατί δεν κάνετε τα έργα του Αβραάμ, έχετε πατέρα τον διάβολο. Ο διάβολος κάνει τα κακά έργα και εσείς κάνετε τα έργα αυτά, τα κακά, θέλετε να με φωνεύσετε, γι' αυτό έχετε πατέρα σας τον διάβολο. Ο διάβολος βέβαια δεν είναι φυσικός πατέρας των ανθρώπων, αλλά γίνεται πατέρας τους κατά απάτην, δηλαδή ξεγελάει τους ανθρώπους, τους εξαπατά και τον θεωρούν πατέρα τους. Διότι όπως με την ευσεβή διδασκαλία ο Απόστολος Παύλος ονομαζόταν πατέρας των Κορινθίων, έτσι και ο διάβολος ονομάζεται πατέρας εκείνων που με τη θέλησή τους τρέχουν κοντά του και θεληματικά συμμορφώνονται με το θέλημά του. Δεν θα ανεχθούμε αυτό που λένε οι καρκοί ερμηνευτές του χωρίου. Από αυτό γνωρίζουμε τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου. Σαν να υπήρχαν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εκ φύσεως σεσωσμένοι ή εκ φύσεως καταδικασμένοι. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που και σήμερα πολλοί πιστεύουν, ο απόλυτος προορισμός. Είναι κακοδοξία, είναι αίρεση αυτό. Και δυστυχώς το πιστεύουν και πολλές λεγόμενες χριστιανικές ομολογίες, όπως οι προτεσταντικές κυρίως. Τι λέει ο απόλυτος προορισμός? Ότι ο άνθρωπος είναι προορισμένος από τον Θεό και κανονίζεται από τον Θεό αν θα σωθεί ή αν δεν θα σωθεί. Οπότε καταργείται με αυτόν τον τρόπο η ελευθερία και το αυτεξούσιο του ανθρώπου και ο άνθρωπος δεν έχει δυνατότητα να επιλέξει. Όμως ο Άγιος Κύριλλος μας το ξεκαθαρίζει εδώ και μας λέει ότι υπάρχει ελευθερία και υπάρχει ελεύθερη επιλογή στον κάθε άνθρωπο και δεν είναι ο Θεός που σε βάζει στην κόλαση, αλλά εσύ που βάζεις μόνος τον εαυτό σου στην κόλαση με την ελεύθερη επιλογή που κάνεις. Επιλέγεις τα έργα της κόλασης, τα έργα του διαβόλου, οπότε κάνεις πατέρα σου το διάβολο. Επίσης μας τονίζει εδώ ο Άγιος Κύριλλος τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να συνεργαστεί είτε με τη Θεία Χάρη είτε δυστυχώς και με τα πονηρά πνεύματα. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σήμερα συνεργάζονται με τα πονηρά πνεύματα και όχι με τη Θεία Χάρη. Παράδειγμα Εξόφθαλμο και 38, οι μάγοι και οι μάγισσες συνεργάζονται με τα πονηρά πνεύματα και όσοι καταφεύγουν σε αυτές και σε αυτούς. Αντί να συνεργαστούν με τη Θεία Χάρη, έτσι συνεργάζονται με τη μαύρη χάρη, ας το πούμε έτσι, τη δαιμονική χάρη, που δεν είναι χάρης βεβαίως, είναι κόλαση. Και επίσης τονίζει ο Άγιος Κύριλλος
ότι όποιο δρόμο και αν πάρει ο άνθρωπος με την ελεύθερη επιλογή του μπορεί να τον αλλάξει και πάλι κάνοντας χρήση αυτής της ελευθερίας. Δεν σημαίνει δηλαδή επειδή άρχισες να ζεις χριστιανική ζωή ότι πλέον σώθηκες, γιατί πάλι έχεις ελευθερία και ανά πάσα στιγμή μπορεί αυτή την ελευθερία να τη χρησιμοποιήσεις λανθασμένα, κακώς, και να αφήσεις τη χριστιανική ζωή, όπως δυστυχώς το παθαίνουν πολύ. Μετανοούν, εξομολογούνται, αλλά για μερικούς μήνες ή για μερικά χρόνια και μετά ξαναγυρνάνε πάλι στην παλιά του ζωή. Φυσικά δεν φταίει η χάρη του Θεού, ούτε ο Θεός φταίει. Γιατί ο Θεός δεν σε βάζει ποτέ σε σιδηροτροχίες αναγκαστικά να σε βάλει στον παράδεισο ή αναγκαστικά να σε βάλει στην κόλαση. Εσύ μόνος σου έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις. Και αυτό βέβαια είναι προνόμιο. Μπορεί να πήρες κακή ανατροφή και να πήρες τον κακό δρόμο από πολύ μικρός, αλλά επειδή ακριβώς έχεις την ελευθερία, τίποτα δεν σε εμποδίζει να αλλάξεις και να γίνεις Άγιος. Και έχουμε πολλούς τέτοιους Αγίους. Και όπως είπαμε, μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο. Να έχεις καλή ανατροφή, να έχεις πάρει καλή, ας πούμε, πορεία και να την αλλάξεις. Επειδή εσύ πάλι το θέλεις. Δεν φταίει ούτε η κοινωνία, ούτε ο διάβολος. Αλλά η δική σου η κακή χρήση της ελευθερίας. Δεν ερχόμαστε αναγκαστικά, λέει ο Άγιος Κύριλλος, σε αυτή την Άγια Υιοθεσία, αλλά ερχόμαστε γιατί το θέλουμε. Δεν μας αναγκάζει κανένας να βαφτιστούμε. Θα πεις, εμάς σήμερα δεν μας ρωτάνε, μας βαφτίζουν χωρίς να μας ρωτήσουν. Και γινόμαστε παιδιά του Θεού, δυνάμει, Υιοί Θεού. Έχουμε τη δυνατότητα, τέκνα Θεού γενέστε. Δεν σε βλάπτει αυτό. Όπως ο ένας πατέρας κάνει, ανοίγει ένα βιβλιάριο στο παιδί του και όταν μεγαλώσει θα το δώσει και θα έχει το παιδί τη δυνατότητα να πάρει αυτά τα χρήματα. Σε βλάπτει αυτό? Δεν σε βλάπτει. Σου αλλάζει κάτι από τη ζωή σου, την ελευθερία σου, την προσωπικότητα σου? Τίποτα. Ακριβώς έτσι το ίδιο είναι και το βάπτισμα. Είναι μια ευλογία, μια κατάθεση που σου κάνει ο Θεός χωρίς να σε ρωτήσει. Αυτή το έχει αποφασίσει η Εκκλησία, χωρίς να σε ρωτήσουν οι γονείς, η οποία όμως δεν σε εμποδίζει σε τίποτα να την απεμπολίσεις, να την αρνηθείς ή να την έχεις ανενεργό, να μην την ενεργοποιήσεις ποτέ. Και δυστυχώς συμβαίνει αυτό το πράγμα και πολλοί βαφτισμένοι είναι σαν τους αβάφτιστους, για να μην πω και χειρότεροι από τους αβάφτιστους. Έτσι, δηλαδή δεν συνεργάζονται με αυτή τη χάρη που υπάρχει μέσα τους, αποταμιευμένοι. Οπότε και κάνουν τα έργα του διαβόλου και πολλές φορές σε μέγιστο βαθμό ξεπερνούν και τους αβάφτιστους και κατ' εξοχήν μάλιστα τους ξεπερνούν τους αβάφτιστους αυτοί οι οποίοι έζησαν και λίγο χριστιανικά και μετά το άφησαν. Και η εξήγηση είναι πολύ απλή. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, ότι όταν φύγει ένα δαιμόνιο, λέει, από τον άνθρωπο, πηγαίνει σε έρημους τόπους και εκεί βασανίζεται, θλίβεται και στενοχωρείται. Και κάποια στιγμή αποφασίζει να ξαναγυρίσει στον άνθρωπο που κατοικούσε ή να δει πώς πάει ο άνθρωπος αυτός. Και γυρνώντας βλέπει ότι είναι σεσαρωμένος ο οίκος, είναι τακτοποιημένα όλα, είναι ωραία, όμορφα, καθαρά στην ψυχή του ανθρώπου και παίρνει, λέει, άλλα 7 δαιμόνια χειρότερα από αυτό και μπαίνουν όλοι μαζί μέσα και κατοικούν στον άνθρωπο. Γιατί η ψυχή μεν είναι καθαρή, αλλά είναι άδεια. Δεν προσέχει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τη ζωή του, οπότε γίνεται πάλι κατοικητήριο των παθών, τόσο των προηγούμενων παθών, όσο και νέων παθών, που έρχονται μαζί με τα παλιά πάθη. Και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα από τα προηγούμενα. Λοιπόν, δεν γινόμαστε αναγκαστικά Υιοί του Θεού. Ούτε ο Ιούδας ήταν εκφύσεως γέννημα του διαβόλου και της απολίας, άπαγε της βλασφημίας. Είναι βλασφημία να πει κανείς αυτό, ότι ήταν προορισμένος, αναγκασμένος δηλαδή ο Ιούδας να γίνει Ιούδας, δηλαδή να γίνει προδότης. Αλλά με την ελεύθερη θέλησή του διάλεξε αυτό το έργο
της προδοσίας. Είναι τραγικό και όμως αυτή είναι η αλήθεια. Ελεύθερα επέλεξε το ρόλο αυτό του Ιούδα. Αν ήταν αναγκασμένος, ήταν εκφύσεως γέννημα του διαβόλου, δεν θα έδιωχνε στην αρχή με το όνομα του Ιησού Χριστού τους δαίμονες. Γιατί και ο Ιούδας έκανε θαύματα. Και όπως λέει εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, γύρισαν λέει χαρούμενοι οι Απόστολοι και είπαν στον Χριστό ότι με το όνομά σου βιάζουμε δαίμονες. Και ο Ιούδας έδιωχνε δαίμονες. Αν ήταν από την αρχή γέννημα του διαβόλου και προδότης, γεννημένος από τον διάβολο να γίνει προδότης, προορισμένος αναγκαστικά να γίνει προδότης, δεν θα μπορούσε να τους διώξει τους δαίμονες. Γιατί ο δαίμονας δεν διώχνει δαίμονα. Άρα στην αρχή δεν ήταν έτσι. Μετά άλλαξε στην πορεία. Και είναι τραγικό αυτό. Δηλαδή άλλαξε ενώ ήταν μαθητής του Χριστού. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή ενώ ήταν μέσα στην κοινωνία με τον Χριστό. Μέσα στην, θα λέγαμε, εκκλησία. Με τη μορφή που ήταν τότε η εκκλησία. Βεβαίως δεν υπήρχε θεσμικά από την Πεντηκοστή και μετά δημιουργήθηκε η εκκλησία όπως την ξέρουμε σήμερα. Αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε μια αρχαίγονη μορφή εκκλησίας ήταν και αυτή η κοινωνία που είχαν οι Άγιοι Απόστολοι με τον Κύριο. Ο Σατανάς δεν βγάζει Σατανά. Έτσι και ο Ιούδας δεν θα έδιωχνε τους δαίμονες αν ήταν αναγκαστικά προδότης. Ούτε πάλι ο Απόστολος Παύλος θα γινόταν αποδιώκτης Απόστολος. Θα παρέμενε διώκτης όλη τη ζωή. Θα ήταν αναγκασμένος δηλαδή, αν υπήρχε ο απόλυτος προορισμός, να μην μπορεί να αλλάξει. Και όμως άλλαξε. Η υιοθεσία εξαρτάται από τη θέλησή μας. Το αν θα γίνουμε παιδιά του Θεού δηλαδή και αν θα ενεργοποιήσουμε αυτή τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος που πήραμε στο βάπτισμα εξαρτάται από εμάς. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, όσοι δε έλαβον αυτόν, όσοι τον έλαβον τον Χριστό, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Τις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Σε ποιους? Σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του. Όχι λοιπόν πριν από την πίστη, αλλά εκ της πίστεως, με την πίστη, επειδή οι ίδιοι το θέλησαν, αξιώθηκαν να γίνουν παιδιά του Θεού. Επομένως η καταχάρινη υιοθεσία του ανθρώπου από τον Θεό πηγάζει από την πνευματική του αναγέννηση και δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού. Βεβαίως η αγάπη του Θεού εκχέεται στον άνθρωπο, αλλά θα πρέπει και ο άνθρωπος να ανταποκριθεί σε αυτή τη δωρεά. Και η ανταπόκριση στη δωρεά είναι ακριβώς η τήρηση των εντολών. Όταν κανείς τηρήσει τις εντολές, ενεργοποιεί αυτό το δικαίωμα να γίνει τέκνο Θεού. Ο Θεός προσλαμβάνει εν Χριστώ κάθε πιστό, παίρνει μέσα του κάθε πιστό, αλλά κυρίως είναι συνέπεια της ελεύθερης επιλογής και της αυτεξούσιας αποδοχής του πνευματικού δεσμού από τον άνθρωπο η υιοθεσία. Είναι μια συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός Πατέρας δεν ονομάζει μόνο ορισμένους εκλεκτούς τέκνα Του. Δεν κάνει διακρίσεις ο Θεός. Αντίθετα, μας δίδαξε ο Κύριος ότι ο ουράνιος Πατέρας ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτή λοιπόν την αλήθεια έχοντας στο νου μας, ας επιμεληθούμε και ας στηρίξουμε τη διαγωγή μας σε πνευματικές βάσεις για να αξιωθούμε να λάβουμε την υιοθεσία του Θεού. Διότι όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτε ιή Θεού εισήν. Βλέπετε ποιοι είναι παιδιά του Θεού. Λέμε είμαστε παιδιά του Θεού.
Πώς είμαστε παιδιά του παιδιού Θεού? Οδηγούμαστε από το Πνεύμα του Θεού, από το Άγιο Πνεύμα. Κάθε σκέψη μας οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Κάθε πράξη μας, κάθε βλέμμα μας, κάθε ενέργεια, κάθε κίνηση της ψυχής μας είναι οδηγημένη, καθοδηγημένη από το Άγιο Πνεύμα. Τότε είμαστε οι Θεού και παιδιά του Θεού. Δεν θα σε μας ωφελήσει καθόλου να πάρουμε το όνομα των χριστιανών αν δεν έχουμε και αντίστοιχα έργα. Πήραμε το όνομα των χριστιανών από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε, αλλά δεν μας ωφελήσει τίποτα αν δεν έχουμε και τα αντίστοιχα έργα. Αν είσαστε παιδιά του Αβραάμ, είπε ο Κύριος και το λέει και σε εμάς, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Διότι εφόσον επικαλούμαστε ως Πατέρα τον Θεό, ο οποίος κρίνει τον καθένα μας χωρίς προσωποληψία, αλλά σύμφωνα με τα έργα Του, να συμπεριφερθούμε και να περάσουμε τον χρόνο της προσωρινής αυτής κατοικίας μας στη γη με φόβο Θεού. Αν φοβάσαι τον Θεό, θα τηρήσεις εντολές. Και πρώτα-πρώτα θα φοβηθείς την κόλαση. Και για να μην πας στην κόλαση, θα τηρήσεις εντολές. Και όταν λοιπόν τηρείς τις εντολές, τότε διώχνεις τον διάβολο και όλες τις ανόητες φοβίες του. Σήμερα οι άνθρωποι, επειδή δεν φοβούνται τον Θεό, οπότε δεν τηρούν τις εντολές του, αλλά σύστολα θα έλεγα και με ανέδεια αμαρτάνουν και το καυχόνται κιόλας, γι' αυτό είναι γεμάτοι με ένα σωρό ανόητες φοβίες. Και σου λέει, εγώ είμαι κλειστοφοβικός, δεν μπαίνεις στο σανσέρ, ας πούμε. Χάζα πράγματα, ανόητα πράγματα, θα πεις, τι μας λες τώρα πάτερ, αυτά είναι αρρώστιες. Ναι, αλλά ποια είναι η αιτία στο βάθος. Έλεγε ο πατήρ Παφύρος ότι πίσω από όλα τα ψυχολογικά, τα λεγόμενα ψυχολογικά, κρύβονται δαιμόνια. Κρύβονται πονηρά πνεύματα. Γιατί δηλαδή σε φοβάσαι να μπεις στο σανσέρ? Ή φοβάσαι να βγεις από το σπίτι σου? Πόσοι νέοι άνθρωποι δεν βγαίνουν από το σπίτι, δεν τολμούν να βγουν, κουκουλωμένοι μέσα στο δωμάτιό τους, απομονωμένοι. Και λέει, αρρώστησε το παιδί. Γιατί αρρώστησε το παιδί? Τι είναι αυτό που το εμποδίζει? Παράλογο είναι. Ναι. Γιατί πίσω κρύβονται δαιμόνια. Και γιατί υπάρχουν τα δαιμόνια? Γιατί δεν φοβηθήκαμε τον Θεό, δεν τήρησαμε αυτά που λέει, οπότε βεβαίως δώσαμε δικαιώματα. Και ξέρετε, και ήδη οι δαιμονισμένοι το ομολογούν αυτό το πράγμα, ότι από τη στιγμή που αμαρτάνουμε εμείς οι άνθρωποι, αυτοί παίρνουν δικαιώματα πάνω μας. Δηλαδή παίρνουν εξουσία και μπορούν να ασκούν επιρροή. Και έχει βεβαίως η εξουσία τους, έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Οι δαίμονες έχουν πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, να τον ρίχνουν σε αυτές τις καταθλίψεις, σε αυτές τις φοβίες και στο θάνατο τελικά, και το ψυχικό και το σωματικό. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής. Από την πρώτη στιγμή ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος, δηλαδή χαίρεται να σκοτώνει τους ανθρώπους και ψυχικά, πνευματικά και σωματικά. Γι' αυτό και χαίρεται πολύ και με τους πολέμους και με όλα αυτά τα θηριώδη πράγματα που ζούμε συνεχώς στη γη. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται τον Θεό, φοβάται όλα τα άλλα. Όταν φοβηθεί τον Θεό, δεν φοβάται τίποτα. Γιατί κυριαρχείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και σοφρονισμού. Αν περάσουμε λοιπόν, αν είμαστε πραγματικά πιστοί, θα ζήσουμε στη γη με φόβο Θεού. Ας μην αγαπάμε λοιπόν τον κόσμο, ούτε τα κοσμικά πράγματα. Ο οποίος κόσμος είναι εχθρός του Θεού. Και όταν αγαπάς τον κόσμο, θα υποταχθείς στον διάβολο και στην αμαρτία. Όταν κανείς αγαπάει τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη του Θεού Πατρός, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Δεν πιστεύει δηλαδή ότι έχει τον Θεό Πατέρα. Βλέπετε, αν αγαπάς τον κόσμο και υποτάσσεις τις επιταγές του κόσμου, αρνείσαι ουσιαστικά το σύμβολο της πίστεως. Και μάλιστα το πρώτο άρθρο που λες ότι πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Αφού πιστεύεις σε Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, γιατί υποτάσσεις όλα αυτά τα κοσμικά πράγματα και στα άγχη του κόσμου και στις λατρείες του κόσμου, στην επιθυμία να πλουτίζεις, στην επιθυμία να έχεις την κοινωνική αποδοχή και καταξίωση, στην αλαζονία του βίου?
και σημαντικότητα αυτού του κόσμου. Ώστε, παιδιά μου αγαπητά, ας δοξάσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας, προσφέροντάς του έργα αγαθά, για να δουν τα καλά μας έργα οι άνθρωποι και να δοξάσουν τον Ουράνιο Πατέρα μας. Ας αποθέσουμε όλη τη μέρημνά μας σε Αυτόν, γιατί γνωρίζει ο Πατέρας μας τι μας χρειάζεται. Όταν έχεις μέρημνες, έχεις αγωνιώδεις φροντίδες, έχεις άγχη, ουσιαστικά δεν αναγνωρίζεις ότι υπάρχει Πατέρας. Ένα μωρό που έχει πατέρα, έχει άγχος? Πότε δεν έχει άγχος? Γιατί ξέρει ότι για όλα θα φροντίζει ο πατέρας του και η μητέρα του. Είναι πολύ αφύσικο να δεις μωρό με άγχος, δεν υπάρχει. Όμως χριστιανούς με άγχος, εντός εισαγωγικών χριστιανούς, βλέπεις πάρα πολλούς. Γιατί? Είναι αδικαιολόγητο. Αφού λέμε κάθε μέρα ότι πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα. Αφού πιστεύεις ότι έχεις πατέρα, δικαιολογείσαι να έχεις άγχος? Δεν δικαιολογείσαι. Αυτό λέει εδώ ο Άγιος. Ας αφήσουμε όλη τη μέρημνά μας σε Αυτόν. Στον Πατέρα. Γιατί ο Πατέρας γνωρίζει τι μας χρειάζεται. Είναι ανόητο να λες στον Πατέρα σου, πάρε με αυτό, κάνε με εκείνο, τα ξέρει όλα. Όπως ένα μωρό, ας πούμε, να λες στον Πατέρα του, ξέρεις, θα έχω ανάγκη από γάλα, από τετράδια, ξέρω εγώ, μολύβια κλπ. Τα ξέρει ο Πατέρας, θα φροντίσει για όλα αυτά. Ένα πρέπει να κάνει το παιδί, να βλέπει τον Πατέρα, έτσι να τον ακολουθεί. Και αυτό μας είπε και εμάς. Ζητείτε εμένα, ζητείτε τη Βασιλεία μου και όλα τα άλλα θα σας τα προσθέσω εγώ. Θα φροντίσω εγώ αφού είμαι Πατέρας σας. Βλέπετε τι μεγάλα πράγματα λέμε όταν λέμε το πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα. Και όταν έχεις αυτή την εμπιστοσύνη, τότε θα έχεις και τα καλά έργα και τότε θα δοξαστεί και ο Ουράνιος Πατέρας σου από τους ανθρώπους. Αφού τιμάμε τον Επουράνιο Πατέρα μας, ας τιμήσουμε και τους κατασάρκα γονείς μας. Επειδή με το Μωσαϊκό νόμο και με τους προφήτες, ο ίδιος ο Θεός το όρισε λέγοντας: «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να εύση γέννητε και έσυ μακροχρόνιος επί της γης, για να ευωδωθεί η ζωή σου και να μακροημερεύσεις πάνω στη γη, να ζήσεις πολλά χρόνια». Αυτό το παράγγελμα το προσέξτε πολύ όσοι από εσάς που βρισκόσαστε τώρα εδώ έχετε τον πατέρα σας και τη μητέρα σας. Τα παιδιά να υπακούν σε όλα τους γονείς τους, γιατί αυτό είναι βάρεστο στον Κύριο. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Δεν είπε ο Κύριος εκείνος που αγαπάει τον πατέρα του και τη μητέρα του δεν είναι άξιός μου, αλλά τι είπε? Περισσότερο από εμένα. Δεν κατήρησε την αγάπη προς τους γονείς. Ας μην παρεξηγήσουμε, λέει, από άγνοια αυτό που υπόθηκε πολύ καλά και το ερμηνεύσουμε κακά. Αλλά είπε, εκείνος που αγαπάει τον πατέρα του και τη μητέρα του περισσότερο από εμένα, αυτός δεν μου είναι άξιος. Δεν είναι δηλαδή σωστός μαθητής μου. Δεν είναι άξιος μου. Δεν είναι άξιος να μπει στη βασιλεία μου. Γιατί όταν οι επίγειοι πατέρες μας εναντιώνονται στον επουράνιο πατέρα μας, τότε έχει εφαρμογή το παραπάνω ρητό. Έτσι, δηλαδή στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός δεν καταργεί την Παλαιά Διαθήκη αλλά τη συμπληρώνει. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Η Καινή Διαθήκη λέει όποιος αγαπάει τον πατέρα και τη μητέρα του περισσότερο από τον Θεό, αυτός δεν είναι άξιος του Θεού. Δηλαδή τον αγαπάς και πρέπει να τον αγαπάς, αλλά όχι περισσότερο από τον Θεό. Πρώτα πρέπει να αγαπάς τον Θεό και μετά τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Όταν εναντιώνονται στον Θεό οι γονείς σου, τότε δεν θα πρέπει να τους αγαπάς. Θα πρέπει να τους ακολουθείς, θα τους αγαπάς, αλλά θα κάνεις αυτό που λέει ο Θεός. Όταν οι γονείς μας δεν μας εμποδίζουν στην ευσέβειά μας και από αγνωμοσύνη τους καταφρονούμε, λησμονώντας τις ευεργεσίες που δεχτήκαμε από αυτούς, τότε έχει εφαρμογή το ρητό που λέει «Εκείνος που κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του,
να τιμωρείται με θάνατο. Και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη ήταν νόμος και είναι νόμος. Ότι δεν επιτρέπεται να πεις κακό λόγο για τους γονείς. Και βλέπετε φοβερή τιμωρία από την Παλαιά Διαθήκη. Να πεθαίνει, λέει αυτός, που βρίζει τον πατέρα του και τη μητέρα του, που λέει κακά λόγια. Και σήμερα βλέπετε πόσο εύκολα τα παιδιά βρίζουν και βλαστημούν πολλές φορές τους γονείς. Και είναι αυτό σημείο έσχατης καταπτώσεως. Η πρώτη αρετή της ευσέβειας των χριστιανών είναι το να τιμούν τους γονείς. Βλέπετε τι λέει, η πρώτη αρετή της ευσέβειας. Να αμείβουν τους κόπους εκείνων που τους γέννησαν και να τους προσφέρουν όσο μπορούν ό,τι τους χρειάζεται για την ανάπαυσή τους. Και τη σωματική και την πνευματική ανάπαυση. Και κυρίως την πνευματική. Γιατί ο άνθρωπος είναι κυρίως ψυχή και σώμα βεβαίως είναι, αλλά προπάντων η ψυχή. Και θα πρέπει το παιδί προπάντων να φροντίσει την ψυχή του πατέρα του και της μητέρας του όσο είναι εδώ. Όχι όταν πεθάνει, και όταν πεθάνει βεβαίως θα κάνει τα μνημόσυνα και όλα αυτά για να αναπαυτεί η ψυχή. Αλλά και από πριν πρέπει να φροντίσει. Να εξομολογηθεί ο πατέρας και η μητέρα, αν δεν έχουν εξομολογηθεί. Να ετοιμαστεί για το μεγάλο ταξίδι. Πολλές φορές άνθρωποι έρχονται, εξομολογούνται και ζουν με τους γονείς τους κλπ. Και μεγάλοι άνθρωποι. Και τους λέω, έχει εξομολογηθεί ο πατέρας σου, η μάνα σου. Άλλοι λένε, ναι, όχι. Άλλοι λένε, δεν ξέρω. Μα γιατί. Πρέπει να διαφερθείς. Δεν ξέρεις. Είναι έτοιμος ο άνθρωπος να πάει στην άλλη ζωή με το ένα πόδι στον τάφο και δεν ξέρεις τι κάνει, πώς είναι η ψυχή του, αν είναι έτοιμος να πάει. Αυτή είναι η πιο μεγάλη αγάπη. Εντάξει, να το εξασφαλίσεις και το φαγητό του και το δωμάτιό του και την ησυχία που πρέπει να έχει ένας γέροντας, μια γερόντισσα, αλλά προπάντων να ενδιαφερθείς για την ψυχή του. Γιατί όσα πολλά και αν τους προσφέρουμε, δεν μπορούμε να τους γεννήσουμε όπως αυτοί μας γέννησαν. Βλέπετε τι ωραίο είναι αυτό που λέει ο Άγιος Κύριλλος. Δεν μπορείς να τους ανταποδώσεις. Ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς. Αυτοί σε γέννησαν. Σε έφεραν στην ύπαρξη, στο είναι, μαζί με τον Θεό βεβαίως, ο οποίος έδωσε την ψυχή. Αυτοί έδωσαν το σώμα. Ώστε και αυτοί με την απόλαυση της ανάπαυσης που θα τους προσφέρουμε, να μας στηρίξουν με τις ευλογίες τους. Τις οποίες ο Πανούργος Ιώβ με καλή προαίρεση και με έξυπνο τρόπο απέσπασε από τον πατέρα του. Είναι μεγάλο πράγμα να πάρεις την ευλογία του πατέρα σου και της μάνας σου. Να είναι αναπαυμένοι οι γονείς σου με σένα. Γιατί αυτή η ευλογία θα σε συνοδεύει σε όλη σου τη ζωή. Έτσι, αφού δεχτεί ο ουράνιος πατέρας μας την αγαθή μας προαίρεση, ας μας καταξιώσει να λάμψουμε σαν τον ήλιο μαζί με τους δικαίους στη βασιλεία του Πατέρα μας. Και σε αυτό πρέπει η δόξα μαζί με το μονογενή Υιό του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού και το Άγιο και Ζωπίο Πνεύμα τώρα και πάντες σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έτσι έκλεισε και η 7η κατήχηση προς τους φωτιζομένους, η οποία είχε ως θέμα το πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα. Πριν πάμε στο επόμενο, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά όλα. Το επόμενο θέμα θα είναι εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Και τι σημαίνει αυτή η φράση, ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Λοιπόν, έχετε κάτι? Πάμε πιο κάτω λοιπόν. Κατήχηση 8η για τους φωτιζόμενους που έγινε στα Ιεροσόλυμα και αναφέρεται στο Παντοκράτορα. Η ανάγνωση είναι από το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία και από το χωρίο «Ο Θεός, ο Μέγας και Ισχυρός Κύριος, ο Μέγας στη Βουλή και δυνατός της Έργης, ο Παντοκράτορ, ο Μεγαλώνυμος Κύριος» και τα εξής. Βλέπετε πως παίρνει χωρία από την Παλαιά Διαθήκη και τα συντεριάζει και τα ερμηνεύει μαζί με το πιστεύω.
Με το να πιστεύουμε εις ένα Θεόν, αποκόπτουμε κάθε πλάνη που παραδέχεται πολλούς θεούς και χρησιμοποιούμε την πίστη μας σαν όπλο κατά των ειδωλολατρών και εναντίον κάθε αιρετικής δυνάμεως. Ένας Θεός. Δεν είναι πολλοί θεοί. Δεν υπάρχουν πολλοί θεοί. Το αναλύσουμε αυτό. Με το να προσθέτουμε όμως το εις ένα Θεόν Πατέρα, αντιμετωπίζουμε τους Ιουδαίους, οι οποίοι αρνούνται το ομολογιό του Θεού, οπότε αρνούνται και τον Πατέρα, αφού αρνούνται τον Υιό. Γιατί όπως είπαμε και πριν ακόμα κηρύξουμε και φανερώσουμε με λεπτομέρεια όσα αναφέρονται στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με το να πούμε ότι είναι Πατέρας, ήδη φανερώσαμε και μαρτυρήσαμε ότι είναι Πατέρας του Υιού. Αφού είναι Πατέρας, έχει και Υιό. Και έτσι, όσο και όπως πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός, τόσο ακριβώς πιστεύουμε ότι έχει και Υιό. Τώρα, πάνω σε αυτά προσθέτουμε ότι είναι και Παντοκράτορας. Και αυτό το λέμε και για τους ειδωλολάτρες και για τους Ιουδαίους και για όλους τους αιρετικούς, ότι κρατεί τα πάντα. Και τίποτα δεν υπάρχει που να μην έχει δημιουργηθεί από τον Θεό και το οποίο να μην συνεχίζει να υπάρχει εξαιτίας της πρόνοιας και της φροντίδας του Θεού. Μερικοί από τους ειδωλολάτρες είπαν ότι ο Θεός είναι η ψυχή του κόσμου. Άλλοι ότι η εξουσία του φτάνει μόνο μέχρι τον ουρανό και όχι στη γη. Όπως και σήμερα κάποιοι το πιστεύουν, ότι ο Θεός είναι κάπου χαμένος στον ουρανό, μακριά από μας, και εμείς πορευόμαστε σύμφωνα με κάποιους απρόσωπους φυσικούς νόμους ή με την τύχη κλπ. Κλπ. Μερικοί που πλανήθηκαν μαζί με αυτούς, ερμηνεύοντας κακώς το ρητό που λέει «και η αλήθειά σου έως των εφελών», η αλήθειά σου φτάνει μέχρι τα σύννεφα, στον 107ο ψαλμό, τόλμησαν να περικλείσουν την πρόνοια του Θεού μέχρι τα σύννεφα και των ουρανών και να αποξενώσουν τον Θεό από όσα συμβαίνουν στη γη. Αυτοί ξέχασαν τον ψαλμό που λέει «Αεάν αναβόης των ουρανών, σύ εκεί, εάν καταβόης των άδειν, πάρει». Είσαι παρόν δηλαδή και στον άδει, παντού είσαι παρόν. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα ψηλότερο από τον ουρανό και το βαθύτερο σημείο της γης είναι ο Άδης, άρα εκείνος που εξουσιάζει τον Άδη, ο οποίος είναι το κατώτερο σημείο της γης, εξουσιάζει και όλη τη γη. Οι αιρετικοί πάλι, όπως είπαμε και πριν, δεν γνωρίζουν ένα Θεό Παντοκράτορα. Διότι Παντοκράτορας είναι εκείνος που συντηρεί και εξουσιάζει τα πάντα. Η έννοια Παντοκράτορας συμπληρώνει την έννοια της μονοθεΐας. Είπαμε ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά είναι και Παντοκράτορας. Και δηλώνει τη δημιουργική αιτία, ότι ο Θεός είναι η αιτία που δημιούργησε τα πάντα. Δηλώνει και την κυριότητα, ότι ο Θεός είναι Κύριος όλων, εξουσιάζει τα πάντα, και δηλώνει και τη συνεκτική δύναμη, ότι ο Θεός συνέχει τα πάντα, συγκροτεί τα πάντα, κάθε κτιστό στοιχείο της δημιουργίας και όλο το σύμπαν. Ίσως θα γνωρίζετε, όσοι ξέρετε και τις φυσικές επιστήμες, ότι υπάρχει ένας νόμος, ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, αν θυμάμαι καλά, που λέει ότι ένα σύστημα τίνει να διαλυθεί όσο περνάει ο χρόνος, να αυξάνει η αταξία του, όπως λένε οι φυσικοί, με τα διάφορα στοιχεία δηλαδή που υπάρχουν μέσα στο σύστημα, η αταξία όσο περνάει ο χρόνος αυξάνει. Αν πούμε ότι το σύμπαν όλο είναι ένα σύστημα, θα έπρεπε να διαλυθεί από μόνο του το σύστημα αυτό, να αυξάνεται η αταξία όσο περνάει τα χρόνια. Όμως βλέπουμε ότι διατηρείται μια θαυμαστή τάξη και λειτουργεί σαν ένα τέλειο ρολόι το σύμπαν όλο, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η συνεκτική δύναμη του Θεού, η οποία συγκροτεί και συνέχει και συγκρατεί όλο το σύμπαν σε αυτή τη θαυμαστή τάξη και αρμονία. Αυτά όλα λοιπόν τα δηλώνουμε με τη λέξη Παντοκράτορας.
Ο Τριαδικός Θεός ως Δημιουργός και Κύριος της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου και κάθε ορατού και αοράτου όντος τα πάντα κρατεί και περιέχει και εμπεριέχει. Τα έχει μέσα του δηλαδή και τα κρατεί όλα. Το Παντοκράτορ συμπληρώνει επίσης την έννοια της πατρότητας και της πρόνοιας του Θεού. Εκτός από την έννοια της μονοθεΐας που συμπληρώνει, συμπληρώνει και την έννοια της πατρότητας και της πρόνοιας, καθότι τα πάντα συνέχει, όπως λέγει ο Άγιος Σημειών ο Θεσσαλονίκης. Όπως και ο πατέρας έχει μια στουργία, ας πούμε, και αγκαλιάζει τα παιδιά του, έτσι και ο Θεός Πατέρας συνέχει και συγκροτεί και προνοεί και φροντίζει για τα πάντα. Οι αιρετικοί πάλι, όπως είπαμε, δεν γνωρίζουν ένα Θεό Παντοκράτορα. Εκείνοι όμως που λένε ότι υπάρχει ένας εξουσιαστής της ψυχής και ένας άλλος του σώματος, δεν ομολογούν ως τέλειο εξουσιαστή κανένα από τους δύο, γιατί ο καθένας από αυτούς δεν εξουσιάζει ό,τι εξουσιάζει ο άλλος. Ούτε αυτό είναι σωστό. Ο Θεός εξουσιάζει και το σώμα και την ψυχή. Δεν υπάρχει άλλος εξουσιαστής για την ψυχή και άλλος για το σώμα. Διότι εκείνος που εξουσιάζει την ψυχή χωρίς να εξουσιάζει και το σώμα, πώς μπορεί να είναι Παντοκράτορας? Αυτός πάλι που εξουσιάζει τα σώματα χωρίς να εξουσιάζει και τα πνεύματα, πώς μπορεί να είναι Παντοκράτορας? Αντίθετα, αυτούς τους ελέγχει ο Κύριος λέγοντας: περισσότερο να φοβάστε αυτόν που έχει τη δύναμη να θανατώσει στην κόλαση και την ψυχή και το σώμα. Γιατί αν δεν εξουσιάζει και τα δύο, πώς θα τιμωρήσει και τα δύο ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Πώς είναι δυνατόν να πάρει το σώμα που δεν εξουσιάζει και να το βάλει στην κόλαση, αν δεν δέσει πρώτα τον ισχυρό και δεν του αρπάξει τα σκεύη? Αλλά όμως η Αγία Γραφή και τα Ορθόδοξα δόγματα που στηρίζονται σε αυτήν παραδέχονται και πιστεύουν μόνο σε έναν Θεό, που με την αυτοδυναμία Του εξουσιάζει τους πάντες και τα πάντα και που με την απόλυτη ελεύθερη θέλησή Του ανέχεται πολλούς και πολλά. Εξουσιάζει και τους ειδωλολάτρες, αλλά τους ανέχεται, γιατί είναι ανεξίκακος. Είναι αυτοί που λένε, γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο αφού ο Θεός είναι Παντοκράτορας? Ναι, είναι Παντοκράτορας, αλλά σέβεται και την ελευθερία και των πονηρών και των κακών και των αιρετικών και των εγκληματιών, και τους ανέχεται μέχρι ενός σημείου. Τους ανέχεται και τους αφήνει, δεν καταργεί την ελευθερία τους. Εξουσιάζει λοιπόν και τους αιρετικούς που απιστούν σε Αυτόν, αλλά τους ανέχεται επειδή είναι μακρόθυμος. Εξουσιάζει και τον διάβολο, αλλά τον ανέχεται επειδή ο Θεός είναι μακρόθυμος, όχι επειδή είναι αδύνατος και νίκεται από τον διάβολο. Και μπορεί ο διάβολος να κομπορημονεί και να καυχιέται ότι είναι ο εξουσιαστής του κόσμου τούτου, αλλά ξέρει ότι λέει ψέματα. Και οι πιστοί το ξέρουν ότι λέει ψέματα. Διότι ο διάβολος είναι από τα πρώτα δημιουργήματα του Θεού και είναι δημιουργημένος να περιπέζεται όχι από τον Θεό, γιατί δεν είναι άξιος ούτε να περιπαιχθεί από τον Θεό, αλλά από τους αγγέλους που έχει δημιουργήσει ο Θεός. Επέτρεψε ο Θεός να ζει ο διάβολος για να γίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, για να ρεζιλεύεται αυτός περισσότερο εφόσον θα νικέται, και δεύτερον για να στεφανώνονται οι άνθρωποι. Βλέπετε τι ωραίο είναι αυτό. Μπορείς με τη δύναμη του Θεού να ρεζιλεύεις τον διάβολο, ο οποίος είναι άκρος υπερήφανος και εγωιστής και χρειάζεται ταπείνωση, και ο Θεός τον παιδαγωγεί με αυτόν τον τρόπο, να ρεζιλεύεται από αγγέλους και από ανθρώπους. Και απ' την άλλη να γίνεται αφορμή στεφάνων για τους ανθρώπους, γιατί όσο οι άνθρωποι νικούν τον διάβολο, στεφανώνονται από τον Θεό και παίρνουν βραβείο. Ω πάνσοφη και θεία πρόνοια, η οποία χρησιμοποιεί και την κακή προαίρεση του διαβόλου για να σώσει τους πιστούς.
Διότι όπως ακριβώς την μισάδελφη προαίρεση των αδελφών του Ιωσήφ τη χρησιμοποίησε ο Θεός για να οικονομήσει τη σωτηρία τους, αφού πρώτα επέτρεψε σε αυτούς, σύμφωνα με το μίσος τους, να πουλήσουν τον αδελφό τους, και έπειτα βρήκε τρόπο για να αναδειχθεί βασιλιάς αυτός στον οποίο αναπαυόταν, έτσι επέτρεψε ο Θεός να παλεύουν οι άνθρωποι με τον διάβολο για να τον νικούν και να στεφανώνονται. Και με τη νίκη τους αυτή, ο μεν διάβολος να ντροπιάζεται περισσότερο, αφού θα νικέται από τους καταφύσει κατωτέρους του ανθρώπους, οι δε άνθρωποι να προκόπτουν όλο και περισσότερο, αφού θα κατορθώσουν να νικούν αυτόν που κάποτε υπήρξε αρχάγγελος. Τόσο ο άνθρωπος όσο και ο διάβολος ως προς τη φύση τους είναι λογικά όντα, έχουν λογική και είναι και αυτεξούσια, έχουν ελευθερία και είναι και τρεπτά, δηλαδή μπορούν να αλλάζουν, να τρέπονται. Τα χαρίσματα αυτά εναποτέθηκαν από τον Θεό στους αγγέλους και στους ανθρώπους κατά τη δημιουργία τους. Ο Θεός τα έδωσε όταν τα δημιούργησε. Μετά την πτώση, ο Θεός εξακολουθεί να τα παρέχει στους ανθρώπους και στους δαίμονες, γιατί είναι αμετάθετη ευουλέ. Τα χαρίσματα του Θεού είναι αμετάθετα. Έτσι, μέχρι τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, το αυτεξούσιο μπορεί να χρησιμοποιείται με την ανοχή του Θεού κακώς και να εξυπηρετεί τη διάπραξη της αμαρτίας και από τους αγγέλους, τους εκπεσμένους αγγέλους, δηλαδή τους δαίμονες, και από τους ανθρώπους. Ο διάβολος και σήμερα χρησιμοποιεί το αυτεξουσιό του κακώς, την ελευθερία του δηλαδή, και κάνει κακό. Και στον εαυτό του βεβαίως κάνει κακό το μέγιστο, και στους ανθρώπους προσπαθεί να κάνει κακό. Το ίδιο και οι άνθρωποι. Μέχρι τη δευτέρα παρουσία, με την ανοχή του Θεού, μπορούν να χρησιμοποιούν το αυτεξουσιό τους με κακό τρόπο και να κάνουν την αμαρτία. Τι γίνεται όμως με τον άνθρωπο? Επειδή ο άνθρωπος δεν είναι ο προτεργάτης της ανταρσίας κατά του Θεού, αλλά έπεσε εξαιτίας του φθόνου του διαβόλου, ο Θεός χρησιμοποιεί την κακοπροαίρετη πειρασμική επιβολή που γίνεται εις βάρος του ανθρώπου επαγαθό για το καλό του. Όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Ιωσήφ του Παγκάλου. Και ενώ προσπαθεί δηλαδή ο διάβολος να μας λάψει, ο Θεός χρησιμοποιεί αυτή την κακία του διαβόλου για να ωφεληθεί ο άνθρωπος. Και ωφελείται ο άνθρωπος, όπως ωφελήθηκε ο Ιωσήφ. Τον φθόνησαν τα αδέρφια του, τον πούλησαν στους Αιγυπτίους, αλλά έγινε βασιλιάς μέσω αυτής της κακίας των αδελφών. Και ενώ οι αδελφοί θέλησαν να τον θάψουν, τον ανέδειξαν ουσιαστικά. Επειδή συμβαίνει αυτό, επειδή ακριβώς δεν είναι ο αρχηγός, ο αρχηγέτης και ο εφευρέτης της κακίας ο άνθρωπος, αλλά είναι ο διάβολος. Παραχωρεί λοιπόν ο Θεός να εργάζεται ο διάβολος προς όφελος του ανθρώπου. Και σήμερα βλέπετε και η πατρίδα μας, ας πούμε, περνάει μαύρες μέρες και ίσως θα έρθουν και ακόμη πιο μαύρες. Αλλά όλο αυτό θα μας βγει σε καλό. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Γιατί είμαστε βέβαιοι? Γιατί το λέει ο Θεός. Τι λέει? Της αγαπός των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Είναι σαφέστατο. Σε αυτούς λέει που αγαπούν τον Θεό, όλα συνεργούν για το καλό του. Δεν υπάρχει κάτι που να του βγει σε κακό. Θα πεις και ένας πόλεμος και μια πτώχευση και ένα δουνουτού. Ναι, όλα συνεργούν εις αγαθών. Το ποιο θα είναι το αγαθό θα το δούμε. Το σίγουρο αγαθό είναι η σωτηρία μας. Αρκεί να μην πάψουμε να αγαπάμε τον Θεό. Εμείς. Να παραμείνουμε στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή να παραμείνουμε τηρητές των εντολών του. Με λίγα λόγια. Τότε σημαίνει ότι αγαπάς τον Θεό. Εδώ τότε μην φοβάσαι ούτε δουνωτού, ούτε πτώχευση, ούτε πόλεμο, ούτε τίποτα μην φοβάσαι. Όλα θα σε βγουν σε καλό. Γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί όλα αυτά για το καλό μας. Επομένως, για να τα παραχωρήσει ο Θεός όλα αυτά, σημαίνει ότι είναι για το καλό μας. Ξαναλέω, για το καλό αυτών που αγαπούν τον Θεό, όχι για τους άλλους. Οι άλλοι ούτως ή άλλως είναι στο κακό. Όταν δεν τηρείς εντολές,
Είσαι από τώρα χαμένος και δυστυχής. Δεν χρειάζεται να σου έρθει δούνου του και τέτοια. Είσαι ήδη δυστυχισμένος. Αλλά για αυτούς που αγαπούν τον Θεό, σίγουρα θα τους βγει σε καλό. Οποιαδήποτε εξωτερική, ας πούμε, επιβουλή του διαβόλου. Πολλές φορές, κατά τον καθημερινό πνευματικό αγώνα, φτάνουμε στο σημείο να διαρωτηθούμε γιατί ο Θεός επιτρέπει τη δοκιμασία ή την παράταση της δοκιμασίας. Και είναι σκόπιμο και παρήγορο να σκεφτόμαστε με βάση την πατερική αυτή διδασκαλία και να στέργουμε τον καύσωνα της ημέρας, να κάνουμε υπομονή στον καύσωνα, γιατί θα έρθει και η αναψυχή, θα έρθει και η δροσιά. Έτσι και είπαμε ποια είναι η δροσιά. Της αγαπώς στο Θεό, πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Αυτό ήθελα να σας πω για σήμερα. Το επόμενο Σάββατο δεν θα έχουμε, πρώτα ο Θεός πάλι, σε 15 ημέρες. Το λέω, μην το ξεχάσω. Αν έχετε κάποια ερώτηση, πολύ ευχαρίστως. Ορίστε. Κάτσε να πάρεις το τρέξι. Κάποιος αδερφός με είπε ότι βάφτισε, ας πούμε, 7 φορές. 7 φορές με βάφτισε. Και έτσι θέλω να ρωτήσω, ας πούμε, είναι το να γίνει κάποιος νους, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι... Να μας το εξηγήσετε λίγο. Είναι τεράστια ευθύνη, όπως το είπες. Ναι. Και αυτό το 7 φορές ακούγεται λίγο σαν μαγικό. Ναι. Έτσι, μην κολλάμε σε τέτοια πράγματα. Ναι. Γιατί αν βαφτίσεις 6 φορές δηλαδή, δεν πέτυχες το στόχο. Λοιπόν, μπορεί να βαφτίσεις και μια φορά και να μην πετύχεις το στόχο, έτσι. Ή να βαφτίσεις 100 φορές και να μην πετύχεις το στόχο. Γιατί ο στόχος είναι πολύ υψηλός, έτσι. Είναι να βάλεις αυτό που πήρες υπευθύνη σου πνευματικά στον παράδεισο. Αν δεν το βάλεις, κινδυνεύεις να μην πας και εσύ. Έτσι, τον αναδεκτό σου. Αναδέχεσαι, παίρνεις υπευθύνη σου πνευματικά, δηλαδή αυτό το παιδάκι, και δίνεις λόγο στον Θεό και στην Εκκλησία, που είναι ο Χριστός, έτσι, ότι αυτό το παιδί θα μπει στη Βασιλεία του Θεού, θα παραμείνει στη Βασιλεία του Θεού, μπαίνει στη Βασιλεία από τη στιγμή που βαφτίζεται, αλλά θα παραμείνει μέχρι τέλους. Και εγγυητής μένεις εσύ. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ο Θεός θα ζητήσει από εσένα την ψυχή αυτού του παιδιού. Όπως θα τη ζητήσει και από τον πνευματικό. Όταν βεβαίως κάνει υπακοή ο υποτακτικός, ο εξομολογούμενος στον πνευματικό. Έτσι, άμα δεν κάνει υπακοή, τι να κάνει ο πνευματικός. Το ίδιο και στον ανάδοχο, ας πούμε. Θα πρέπει να προσέχουμε πολύ. Και όπως είναι τα πράγματα σήμερα, που η κατήχηση γίνεται κυρίως από τους γονείς, δεν γίνεται από τους νονούς. Από τους νονούς γίνεται η λήψη των δώρων. Πηγαίνουν δώρο, λαμπάδες κλπ. Θα πρέπει να προσέχουμε με ποιους σχετιζόμαστε και ποιους κάνουμε κουμπάρους. Δηλαδή να είναι άνθρωποι που να έχουν λίγο φόβο Θεού. Γιατί αν οι γονείς είναι άσχετοι, ποιος θα κατηχήσει το παιδί? Θα σου επιτρέψουν εσένα να το κατηχήσεις? Πολύ απίθανο, αφού δεν το κάνουν ήδη. Και βλέπουν το όλη την διαδικασία σαν ένα, σαν μια εθιμοτυπία, έτσι, σαν ένα φολκλωρικό γεγονός. Και γι' αυτό, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε τι γίνεται στο βάψιμα, έχουμε και πάρα πολλά παρατράγουδα. Ένα παρατράγουδο τώρα που το θέτει στο θέμα είναι και αυτό με τα δύο ονόματα. Έτσι. Το οποίο δεν είναι σωστό. Μέσα στην παράδοσή μας δεν υπάρχει αυτό, να βάζουμε δύο ονόματα στο παιδί. Αλλά επειδή το βλέπουμε σε ένα κοσμικό γεγονός και λέμε να ευχαριστήσουμε και τον ένα παππού και τον άλλο παππού, ή ενδεχομένως επειδή είχαμε κάνει και ένα τάμα, γιατί κινδύνευσε το παιδί στον τοκετό, πρέπει να βάλουμε και το τάμα, να βάλουμε και το όνομα του παππού όμως, της γιαγιάς, αντιστοίχως, αναλόγως. Και έτσι βάζουμε δύο ονόματα. Και μετά βγαίνει το παιδί να έχει ένα όνομα που να είναι σύνθετο από συνθετικά τα δύο προηγούμενα ονόματα, έτσι κάτι περίεργα ονόματα βγαίνουν μετά. Το οποίο φυσικά δεν είναι καθόλου σωστό. Γιατί το όνομα αφορά στο πρόσωπο. Και σημαίνει ότι είναι πρόσωπο αυτός που έχει όνομα.
Πόσα πρόσωπα είναι? Ένα πρόσωπο είναι. Δεν μπορεί να έχει δύο ονόματα. Δεν είναι δύο πρόσωπα. Ένα πρόσωπο είναι. Άρα ένα όνομα πρέπει να έχει. Και όταν έχεις κάνει τάμα σε έναν Άγιο, δεν μπορεί να δώσει δύο ονόματα, γιατί πάλι αθέτεις το τάμα σου. Αφού το κατάταξες στον Άγιο, πρέπει να δώσεις το όνομα του Αγίου. Τελείωσε. Δεν μπορεί να δώσει κι άλλο όνομα, δύο ονόματα. Αθέτεις το τάμα σου μετά. Τώρα λέω ένα παράδειγμα που να καταλάβουμε, δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται όταν βαφτίζουμε και τι συμβαίνει βάφτισμα. Που είναι η γέννηση, η ουσιαστική γέννηση του ανθρώπου είναι το βάφτισμα. Γεννιέται ένας πνευματικός, ένας καινούριος άνθρωπος και αρχίζει να υπάρχει μπροστά στον Θεό. Δεν υπάρχουμε από τη στιγμή που δεν είμαστε βαφτισμένοι, υπάρχουμε από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε. Και γι' αυτό μας δίνει και το όνομα τότε. Ναι. Γι' αυτό δεν λειτουργούν τα πάντα. Θα πεις τι πρέπει να κάνουμε. Τουλάχιστον να λειτουργήσουμε εμείς. Ο καθένας προσωπικά δηλαδή, να το πάρουμε στα σοβαρά και να λειτουργήσουμε σωστά. Και έστω και ένας να λειτουργήσει σωστά, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέτε, πατήρ Παΐσιος, ένας άνθρωπος ήταν, λειτουργήσε πολύ σωστά. Και ωφέλησε όλη την Ελλάδα και όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή να γίνεις Άγιος, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για να βοηθήσεις την ανθρωπότητα, αν θες να βοηθήσεις. Όχι να φτιάξεις, ξέρω εγώ, το φάρμακο του τάδε, καρκίνο, δεν ξέρω τι. Εντάξει, δεν λέω και αυτό κάτι είναι. Αλλά δεν βοηθά ουσιαστικά την ανθρωπότητα. Όσο τη βοηθάει ένας που αγιάζεται. Ναι, προηγείται ο Κύριος εκεί και μετά κι εσείς. Ναι. Στην ίδια ερώτηση που είπε ο αδελφός, που δίνονται δύο ονόματα και μπερδεύονται αυτά τα ονόματα, στη βάφτιση ο ιερέας ένα όνομα δεν λέει? Πώς προκύπτει και το δεύτερο όνομα? Κανονικά ένα όνομα πρέπει να πει. Άρα, αλλά κάτω από την πίεση ενδεχομένως κάποιον μπορεί να πει δύο. Ναι, τα λένε και τα δύο. Γίνονται πολλά. Γιατί υπάρχει αυτή η αλλοτρίωση. Ορίστε. Θέλω να πω ότι γνωρίζω άτομα στην ηλικία τη δικιά μου. Συγκεκριμένο όνομα θα πω, το Στέργιος. Ο Στέργιος, οι πιο πολλοί ζητάνε και λέγονται Στέλιος. Ενώ είναι βαφτισμένο Στέργιος, αναγράφει στην ταυτότητα Στέργιος, τον αποκαλούμε όλοι Στέλιο και κάποια στιγμή μαθαίνουμε ότι το όνομά του είναι Στέργιος. Γιορτάζει, αν δεν κάνω λάθος, τρεις φορές το χρόνο το όνομα Στέργιος, αν δεν κάνω, ή δύο, μία τον Αύγουστο και μία τον Οκτώβριο. Και όμως αυτοί γιορτάζουν του Αγίου Στυλιανού. Τώρα δεν γνωρίζω αν είναι καλό ή κακό αυτό που μεταφέρουν το όνομα. Έχουμε πολλά παρατράγωδα. Εμένα παλιά, συγγνώμη που θα πω για τον εαυτό μου, λέγανε Σωκράτη και με ρωτάζουν το Σωτήρος. Διότι λέει, κοντά είναι, μοιάζουν τα δύο ονόματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και Άγιος Ιερομάρτυρας Σωκράτης και άλλοι μάρτυρες. Θέλω να πω, έχουμε άγνοια μεγάλη. Έτσι, αλλά το θέμα μας δεν είναι βέβαια τώρα το βάφτισμα ούτε τα ονόματα. Το είπα παρεπιπτόντως για το όνομα. Το θέμα μας είναι ακριβώς ότι ο Θεός είναι Πατέρας και είναι και Παντοκράτορας. Και δεν πρέπει να μας φοβίζει τίποτα. Έτσι, γιατί είναι επίκαιρα όλα αυτά τώρα και τα καλλιεργούν εντέχνως οι άνθρωποι του διαβόλου, να ξέρετε πια. Ό,τι τρομοκρατικό, ό,τι εκφοβιστικό το καλλιεργούν πάρα πολύ. Πώς? Μέσα από τα ΜΜΕ. Γιατί? Γιατί ακριβώς ο διάβολος αυτό θέλει, να μας έχει σε μια διαρκή τρομοκρατία ώστε να μην τον πολεμάς. Ενώ έχεις όπλα, δεν μπορείς να τον πολεμήσεις. Σκεφτείτε ένα στρατιώτη που έχει ένα τέλειο όπλο και τρέμει, ας πούμε. Είναι σαν να μην το έχει. Τρέμει έτσι. Τι μπορεί να κάνει, τίποτα μπορεί να κάνει. Ας έχει το όπλο τέλειο, ας πούμε, και ας χτυπάει. Δεν μπορεί να πετύχει στόχο. Έτσι είναι και ο διάβολος. Όταν σε τρομοκρατήσει, δεν μπορεί να τον χτυπήσεις. Είναι μεγάλο κέρδος του διαβόλου όταν πετύχει την τρομοκρατία. Γι' αυτό δεν πρέπει να υποκύπτουμε. Γιατί ο Χριστός είπε, μη φοβηθείτε άνθρωπο. Δεν επιτρέπεται να φοβάσει κανέναν άνθρωπο. Μόνο εμένα θα φοβάσει και κανέναν άλλον. Και γι' αυτό δεν πρέπει να ανοίγουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας σε αυτά όλα τα ΜΜΕ. Ορίστε. Στο Θεό της Φωνής, επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο στο
θέμα της ευθύνης του νονού, ο οποίος βαπτίζει κάποιο παιδί και δεν έχει δυνατότητα να κάνει αυτό που είπατε, να φροντίσει για την ψυχή του. Σχολιάστε λίγο το θέμα της ευθύνης. Δεν μπορεί να πάει στο σπίτι, δεν έχουν σχέσεις κλπ. Σχολιάστε το θέμα της ευθύνης. Σας είπα, το θέμα της ευθύνης είναι τεράστιο, γι' αυτό θα έλεγα δεν πρέπει να αναλαμβάνουμε, ή πριν αναλάβουμε να εξηγηθούμε με τους γονείς. Θα το κοινωνάς το παιδί, πιστεύεις στον Θεό, θα το πλησιάζεις το παιδί. Το παιδί από τη στιγμή που θα βαφτιστεί θα πρέπει να κοινωνάει κάθε Κυριακή. Όταν αυτοί δεν πάνε ποτέ στην εκκλησία, πώς θα πάνε το παιδί, ας πούμε, να το κοινωνήσουν? Έτσι είναι τεράστια προβλήματα. Δεν μπορείς να το αναλάβεις μετά. Εγώ θα έλεγα δεν μπορείς να το αναλάβεις, γιατί αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και θα εμπέξουν και το μυστήριο ουσιαστικά, όπως και εμπέζεται το μυστήριο εν πολύ σήμερα. Και το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο του βαφτίσματος. Γιατί δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Και πας εκεί πέρα και λες ότι είναι υπόθεση του παπά. Ο παπάς να τελειώνει γρήγορα. Εγώ νομίζω να βγούμε έξω, αν δεν έχουμε βγει ήδη και καπνίζουμε, έτσι οι άντρες, να βγούμε έξω, να τελειώνουμε, να πάμε να γλεντήσουμε. Και να πάμε και το μωρό να χορέψει αμέσως. Είναι δυνατόν να το ξεβαφτίσουμε αμέσως, να χάσει τη χάρη. Εγώ όχι, δεν πάω σε τέτοιο μυστήριο. Όχι σαν ονός δεν πάω, ούτε σαν να πάω για να παραστώ, ας πούμε, δεν πάω. Όχι, γιατί είναι εμπαιγμός. Θα πεις τι θα γίνει, θα μείνει το μωρό αβάφτιστο? Ναι. Βαφτίστηκε το μωρό. Α, ναι. Μετά τι κάνουμε? Δεν έχει από εκεί και πάρει. Ναι. Από εκεί και μετά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε, ό,τι μπορούμε για να διορθώσουμε το λάθος μας. Αφού το αναλάβαμε, θα προσπαθήσουμε πολύ προσευχή και πολύ προσπάθεια να μπούμε λίγο στην οικογένεια, να μπούμε λίγο στην ψυχή του παιδιού. Να του πάρουμε κανένα βιλιαράκι στη γιορτή του, ας πούμε, γιατί να του πάρεις ντουφέκια και ξέρω εγώ κούκλες στα κορίτσα και να προωθήσεις όλη αυτή την αλωτρίωση που υπάρχει. Και έχει καταργηθεί η παιδική ηλικία τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσα. Και από 4 χρονών και από 3 χρονών τα δίνουν σαν μεγαλοκυρίες. Και σε όλα αυτά συμβάλλουν τα παιχνίδια, ξέρετε, τα οποία κάθε άλλο παρά παιδικά είναι. Λοιπόν, γιατί να του πάρεις τέτοια πράγματα και να μην του πάρεις ένα ωραίο χριστιανικό δίγημα, ένα βίο Αγίου, το βίο του Αγίου του καταρχήν. Το βίο του Αγίου, το όνομά του. Γιατί να με ζητήσεις, τέλος πάντων, μια φορά να το πάρεις το παιδί, να το κοινωνήσεις εσύ, αφού δεν το κοινωνούν αυτοί. Κάτι να κάνεις. Να ζητήσεις κάποια στιγμή να το δεις, να του μιλήσεις, έστω λίγο. Επειδή υπάρχει χάρη του Θεού, κάτι θα πιάσει η ψυχούλα του. Έστω και μια φορά να μπει λίγο η χάρη, κάτι θα γίνει μέσα του. Και μπορεί να είναι καθοριστική αυτή η κουβέντα για όλη τη ζωή. Όπως όταν βλέπεις έναν Άγιο, ας πούμε, μπορεί να το δεις μια φορά στη ζωή σου και να σου σημαδέψει όλη τη ζωή η συνομιλία με τον Άγιο. Έτσι, και να καθορίσει όλη τη ζωή. Η χάρη του Θεού θα βρει τρόπο, αν υπάρχει αυτή η αγαπητική διάθεση. Ναι. Έχει περάσει η άποψη ότι είναι υποχρεωτικό για έναν χριστιανό να βαφτίσει. Εγώ, αν πάρω προσωπικό το δικό μου το παράδειγμα, δεν με αξίωσε ο Θεός να βαφτίσω κάποιο παιδάκι. Είναι υποχρεωτικό τελικά να βαφτίσει? Όχι, δεν είναι. Υποχρεωτικά μυστήρια είναι το βάπτισμα για μας. Όχι για να βαφτίσουμε άλλους. Ότι είναι ευλογία, βεβαίως είναι, όταν γίνεται σωστά, έτσι, με τις προϋποθέσεις που είπαμε και με άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει και ο ανάδοχος, έτσι, γιατί και ο ανάδοχος πρέπει να ξέρει τι κάνει κλπ. Υποχρεωτικά μυστήριο είναι το βάπτισμα για μας, εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Αυτά είναι τα υποχρεωτικά μυστήρια. Τα άλλα είναι προαιρετικά και ο γάμος είναι προαιρετικός. Η ιεροσύνη βεβαίως είναι επίσης προαιρετική και έχει θέλει και αυτή προϋποθέσεις. Και τα άλλα, το ευχέλιο. Και αυτό προαιρετικό είναι. Το βάπτισμα και το χρήσμα είναι υποχρεωτικά. Ναι. Εφόσον στο σύμβολο της πίστεως μας αποκαλούμε το Θεό Πατέρα, ο βιολογικός μας πατέρας έχετε πει ότι είναι κηδεμόνος μας και φροντιστής μας. Πώς πρέπει να τον αποκαλούμε, το βιολογικό μας πατέρα?
Ο λόγος του Θεού λέει μην καλέσετε πατέρα επί της γης, θυμάστε που το λέει. Ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Τώρα εμείς κατά Χριστικός τον λέμε και αυτόν πατέρα. Αλλά όχι με την έννοια αυτή που λέμε το Θεό Πατέρα, έτσι κατά εξοχήν φροντιστής μας είναι ο Θεός και γεννήτωρ μας και προνοητής μας. Δημιουργώ, εντάξει, το λέμε Πατέρα κατά Χριστικός, έτσι. Όπως λέει μην καλέστε και καθηγητή, εμείς λέμε κύριε καθηγητά ας πούμε. Καθηγητής ένας είναι, ο Χριστός. Ελάτε να πούμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και Υι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων